Εγώ ευχαριστώ τον αναπληρωτή Υπουργό Αμήνης, τον κύριο Βίτσα, ο οποίος είναι μαζί μας εδώ. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ θερμά. Θα ρωτήσω κάτι. Η ισχύ της Εκκλησίας είναι ισχυρότερη από την ισχύ του λαού. Βλέπω σήμερα εφημερίδες και λέει ας μία αιστεία. Υπετάγει στην ισχύ της Εκκλησίας ο Τσίπρας και έτρεξε στο Ράσο. Τι ακριβώς συνέβη, διότι τα κόμματα διαμαρτύρονται και λένε εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Πήγε στην Εκκλησία και ενημέρωσε κατευθείαν τους ιερείς, τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος του είπε αυτό που έπρεπε να του πει. Τι ακριβώς συμβαίνει? Λοιπόν, αν θέλετε να δούμε ένα πρόβλημα, το πρόβλημα είναι το εξής. Έχουμε ένα θέμα το οποίο χρήζει λύσεις, ναι, και είναι προς το συμφέρον της χώρας, ναι, ναι, να λυθεί, ο λεγόμενο Σκοπιανό, και έχει σημασία και για τον τρόπο με τον οποίο επιδράει η χώρα στα Βαλκάνια, αλλά και στο ζήτημα της ειρήνης στα Βαλκάνια, ναι, μιας ταραγμένης εποχής, και πάνω σε αυτό το θέμα, και ενώ πρέπει να συζητήσουμε, να δημιουργήσουμε συνενέσεις, να δημιουργήσουμε μια κοινή αντίληψη και να βοηθήσουμε ώστε να λυθεί, αν μπορεί να λυθεί, γιατί για αυτό το ζήτημα δεν φτάνει μόνο η δική μας η θέληση, χρειάζεται και η θέληση, θα λέγε κανένας, η διεθνή, για να το... αντί να συζητάμε, παίζουμε τώρα ένα παιχνιδάκι για εσωτερική κατανάλωση. Η Εκκλησία είναι ένας θεσμός, έχει τα πνευματικά της και άλλα καθήκοντα, έχει το ρόλο της και το λόγο της, για αυτά τα ζητήματα αποφασίζει η πολιτεία, με τις συντεταγμένες τις διαδικασίες, με τις διαπραγματεύσεις της, και με αυτόν τον τρόπο θα κάνει. Το να μπαίνουμε τώρα σε ένα παιχνίδι, στο να αναδιαμορφώνουμε την ατζέντα για να κερδίσουμε λίγα ψηφαλάκια, να το πω με τον πιο χοντρό τρόπο, νομίζω ότι είναι ένας τρόπος που δεν βοηθάει ούτε την πολιτική ζωή της χώρας, ούτε την προσπάθεια την οποία αυτή τη στιγμή γίνεται, και με αυτή την έννοια τη χρεώνονται αυτοί οι οποίοι την λειτουργούν. Ένα λεπτό. Λένε τα κόμματα. Λένε τα κόμματα. Δεν μας ενημέρωσες. Δεν ήρθες στη Βουλή να μας ενημερώσεις ούτε για όνομα ούτε για τίποτα. Ο Νίμιτς ρίχνει 5 ονόματα στον αέρα και αντί για να έρθεις στη Βουλή πας στον Αρχιεπίσκοπο λέω... και τον ενημερώνεις. Εδώ τι απαντάει η κυβέρνηση λέω... σε αυτό που λέει η αντιπολίτευση? Πολύ απλά. Έλατε. Ζητήματα. Η θέση μας όσο αφορά αυτό το θέμα, ναι, είναι σύνθετη ονομασία για όλες τις χρήσεις, ναι, και πακέτο η οποία να αποκλείει τους αλυτρωτισμούς στα Βαλκάνια. Δηλαδή ποιο όνομα, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτό είναι, άστε με τώρα με το όνομα, δεν αυτά είναι που εκεί, Νίμιτς, εκεί το αυτά ζήτημα, και τα ονόματα που έχουν βγει στη δημοσιότητα, ναι, ναι, είναι από πληροφορίες, από διαρροές, από τέτοια πράγματα. Αυτό είναι τα, αυτό τα λέει ονόματα. Ο Νίμιτς. Εγώ καταλαβαίνω. Δημοκρατία ότι... της Νέας Μακεδονίας, Δημοκρατία της Βόρειας, ναι, Μακεδονίας, πάνω, Δημοκρατία κάτω, δεξιά, Μακεδονίας. Αριστερά. Αυτά ισχύουν που λέει ο Νίμιτς. Εγώ πού να ξέρω τώρα, όχι πού να ξέρω αν ισχύουν. Γιατί να καθίσουμε να συζητήσουμε γι' αυτό? Και τότε τι κουβεντιάσατε με τον δούμε, Αρχιεπίσκοπο? Να μην δούμε. Αφού δεν το ξέρετε όλο, στον Αρχιεπίσκοπο τι είπατε? Όλο το πακέτο. Όλο το πακέτο. Ωραία. Εκδηλώθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο η θέση της Εκκλησίας. Α. Αυτό δηλαδή που, ναι, που είναι γνωστά, δεν είναι. Και εκδηλώθηκε και κάτι άλλο με το οποίο τιμάει τον Αρχιεπίσκοπο. Σκόπο για την Εκκλησία, το γεγονός ότι αυτό το θέμα ανήκει στη συντεταγμένη πολιτεία από τη μία μεριά, η Εκκλησία έχει τα ζητήματά της και με μια έννοια και τα προβλήματα που έχει να επιλύσει, και θεωρεί ότι όλο αυτό πρέπει να γίνει με περίσκεψη, ηρεμία και ρεαλισμό, τα είπε δηλαδή ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος, επαναλαμβάνω τα λόγια του, χωρίς εντάσεις οι οποίες μπορούν να φέρουν και εθνικά τραύματα. Ερώτημα. Κάλεσε ο Αρχιεπίσκοπος τον Πρωθυπουργό ή ο Πρωθυπουργός πήγε στον Αρχιεπίσκοπο? Τώρα αυτό έχει σημασία. Γιατί έχει σημασία? Γιατί έχει σημασία? Για αν να εγώ για πάω να στον Αρχιεπίσκοπο, πάω να τον ενημερώσω, ήμουν... και αν με κάλεσε ο Αρχιεπίσκοπος, με κάλεσε για να μου πει: κοίταξε να δεις, στα Σκόπια έχουν μια εκκλησία που δεν έχει αναγνωριστεί ούτε από το Πατριαρχείο, ούτε από την Αθήνα, και έχει πάει με την Εκκλησία της Βουλγαρίας. Για να γίνει μια συνάντηση, υπάρχει κοινή θέληση. Τώρα, εγώ δεν ξέρω ποιος πήρε τηλέφωνο πρώτος τον άλλον, αφού υπάρχει κοινή θέληση. Είναι, πώς να το πει κανένας, κοινή και η αντίληψη ότι πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Το δέχομαι αυτό. Τώρα, για να πάω ένα βήμα παραπέρα. Ερώτημα. Όταν αν μετά τον Αρχιεπίσκοπο πήγαινε όταν... στη Βουλή και ενημέρωνε τα κόμματα. Μισό λεπτό. Να το βάλω πώς το λένε τα κόμματα. Ναι. Γιατί και τα κόμματα έχουν τους λόγους τους. Και λένε, μας έχεις αφήσει στο σκοτάδι, δεν μας λες κανένα όνομα. Πετάει ο Νίμιτς τα ονόματα αβέρτα κουβέρτα με τα χίλια δυο. Αφήνει στη Βουλή
ανενημέρωτη, δεν μας λες ποια είναι η γραμμή σου για να πάρουμε θέση. Πας στον Αρχιεπίσκοπο, καλά κάνεις και πας, γιατί η Εκκλησία έχει τα δικά της θέματα. Και από εκεί και πέρα, εμείς πού είμαστε, εμείς και τι. Δεν θέλουμε ενημέρωση. Αυτό λένε τα κόμματα. Ο Νίμιτς επισήμως δεν έχει πει κανένα όνομα. Έχει περιγράψει και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαπραγμάτευση. Και εγώ, στο θετικό που βλέπω στη διαπραγμάτευση, είναι ότι και οι δύο πλευρές λένε ότι υπάρχει έδαφος διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Η θέση της κυβέρνησης είναι πεντακάθαρη. Ποια είναι? Τι ξαναλέω. Ελάτε. Σύνθετη ονομασία έναντι όλων και σε όλα τα διεθνή φόρα και τα εσωτερικά κτλ. Ναι. Μέσα σε ένα πακέτο που να αποκλείει τον αλυτρωτισμό. Ωραία, αυτό το πραγματάκι αυτό δεν μπορείτε το να μπείτε στη Βουλή και να το δώσετε και γραπτός πει. Και μα να ξέρουν τα πει κόμματα. Ο πρόεδρος της κυβέρνησης, το έχει πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το έχει πει ο υπουργός εξωτερικών. Και είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα και από εκεί και πέρα βλέπω, εγώ αυτό θέλω να πω, ότι βλέπω από τη μεριά της μείζωνος αντιπολίτευσης ένα πολιτικάντικο παιχνίδι με μη σταθερή θέση, να πάτε στα συλλαλητήρια, να μην πάτε στα συλλαλητήρια, άμα θέλει κάποιος συλλαλητήριο να κάνει, έχει δικαίωμα, αλλά έχω δικαίωμα και εγώ να το κρίνω και να είμαι, να λέω ότι αυτό δεν βοηθάει καθόλου στην όλη περίπτωση και είναι έκφραση εθνικισμού. Μπορώ αυτό να το πω, άρα είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Όταν αυτό θα φτάσει σε ένα επίπεδο, βεβαίως έχουμε πει ότι θα επιδιωχθεί η μέγιστη δυνατή συνένεση. Ερώτημα, γιατί ο Κοτζιάς δεν πάει στη Βουλή? Αν κάνουμε κάθε φορά, θα απαντήσω ακριβώς αυτό. Ελάτε. Αν κάθε φορά που όλη η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει κατά τη, δεν έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ώστε να κάτσουμε και να συζητήσουμε πολύ σοβαρά, τότε δεν μιλάμε για διαπραγματεύσεις. Μιλάμε, ο Κοτζιάς δεν θα παίζει το ρόλο του διαπραγματευτή, αλλά του αντιπροσώπου του ταχυδρόμου, το οποίο δεν θα τον βοηθάει και στις διαπραγματεύσεις. Τότε τι κάνατε στον Αρχιεπίσκοπο, αφού δεν ξέρετε τίποτα, αφού δεν έχετε προτείνει τίποτα, αφού δεν έχετε κάνει τίποτα, αφού ακόμα το θέμα είναι στην αρχή, στον παπά γιατί πήγατε, στον Αρχιεπίσκοπος έχει εκδηλώσει, θα λέγει κανένας, τις θέσεις της Εκκλησίας και της Ιεράς Συνόδου. Μάλιστα. Με αυτές τις θέσεις δεν συμφωνώ. Υπάρχουν ζητήματα που έχει να λύσει η Εκκλησία. Μάλιστα. Αλλά το έχει κάνει με ψυχραιμία, με ρεαλισμό και με σεβασμό στο τι κάνει η Εκκλησία και στο τι κάνει η πολιτεία. Και αυτό θέλατε εσείς, έτσι? Αυτό έχει μια, δεν βλέπετε και τη σημαντική. Αν και εδώ μπαίνουμε σε ένα παιχνίδι συζήτησης το οποίο δεν σε βγάζει πουθενά. Αν δεν γινόταν αυτή η συνάντηση, ο Τσίπρας δεν σέβεται την Εκκλησία. Όταν γίνεται η συνάντηση, γιατί πήγε ο Τσίπρας πρώτα εκεί και μετά δεν πήγε εκεί? Ωραία, πέρα. Δεν θα μπορούσε να πάει και στη Βουλή. Είναι, ένα λεπτό. Δεν μπορούσε να πάει και στη Βουλή και να πει, παιδιά, ακούστε να δείτε, είμαστε εκεί, κάνουμε αυτό. Η εκτίμηση ή να πάει ο Κοτζιάς στο Μητσοτάκη, στη Φόφη, να πάει στους πολιτικούς αρχηγούς και να τους κάνει ενημέρωση. Ο Κοτζιάς και προχτές, δεν ξέρω ποια ολοκληρωμένη συζήτηση έγινε, ήταν στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών. Δεν μπορεί να γίνει μια ενημέρωση τη στιγμή που όλα είναι γνωστά το τι έγινε, ότι πήγε ο κύριος Ασυλάκης, συναντήθηκαν οι δύο εκπρόσωποι. Σας μεταφέρω την αγωνία της αντιπολίτευσης τώρα, έτσι, όλων των κομμάτων. Όπως το λένε. Εγώ έχω την ευθύνη, έχουμε την ευθύνη να ακούμε τις σκέψεις, τις ανάγκες και τις αγωνίες του κόσμου και να συνυπολογίζουμε τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης. Δεν είμαστε εμείς για να λύνουμε τα προβλήματα. Έχει παράπονα η αντιπολίτευση όμως. Τι πολλά να παράπονα, κάνουμε τώρα με τα ψυχολογικά της αντιπολίτευσης. Με τα ψυχολογικά της αντιπολίτευσης. Εσείς δεν έχετε ψυχολογικά στην κυβέρνηση όταν κόβετε μισθούς και συντάξεις και βάζετε και φόρους και αυξάνετε και τις εισφορές. Έχουμε το εξής ζήτημα. Ότι είμαστε αυτή η κυβέρνηση που θα βγάλει τη χώρα από τη μνημονιακή περίοδο. Με το μικρότερο δυνατό κόστος και με μεγάλα, αν θέλετε, ωφέλη σε σχέση με τη χώρα. Γιατί, για πάτε το εξής, το 2014 θα έβγαινε η χώρα δήθεν από την μνημονιακή περίοδο με 27,5% ανεργία, με όλα αυτά που υπήρχαν το 2014, και εμείς βγαίνουμε αυτή τη στιγμή με μια προσπάθεια που έχει κατεβάσει κατά 7% την ανεργία, που έχει... Μας οδηγεί σε ανάπτυξη. 1,7 λέμε ότι θα είναι 2,5 η ανάπτυξη. Και 2,5 γράψατε πέρυσι τον προϋπολογισμό. Εγώ σας έχετε λέω, πέσει έξω 40% 1,7. 1,7 2,5 λέγατε στον προϋπολογισμό. Καταγράφεται η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά λέγατε και 2,5. Καταγράφεται για πρώτη φορά. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Μου το λέτε αυτό. Καταγράφεται για πρώτη φορά ανάπτυξη. Και
ερχόμαστε σε μια περίοδο όπου υπάρχουν καινούργιες προοπτικές και καινούργιες ευθύνες. Φέρτε τις και μακάρι. Βέβαια. Φέρτε τις και μακάρι. Και από εκεί και πέρα πηγαίνουμε. Σας λέω τώρα, υπάρχουν μέτρα, ναι, τα οποία παίρνονται. Κάνετε και μια σκληρά, και το ξέρετε, συζήτηση. Τα οποία άλλα μέτρα είναι σκληρά, άλλα μέτρα είναι ανακουφιστικά. Να έρχεται η Λαγκάρντ τώρα. Και σε αυτή τη λογική εμείς προχωράμε. Ναι, όμως λέει ο κόσμος τώρα, δίνει στον εγγονό ένα σάντουιτς και παίρνει το σπίτι του πατέρα με πληστηριασμό. Τι απαντάτε σε αυτό? Κάποιος άρχισε να μου πει τα, ναι, σπίτια που έχουν πάρθει. Ή θα πάρθουν στο μέλλον. Α, όχι, 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 ναι. Ή μπράβο. Η κατάσχεση, αυτό, για παράδειγμα, λοιπόν, ναι. Ήθελα να φέρω τον αυτιά. Ελάτε. Σε αυτή την κατάσχεση. Ελάτε. Κατάσχεση. Κάθε φορά δίνεις, ένα λεπτό. Η ιστορία πάει, θα γίνει. Δεν, ναι, γίνεται. Φέρατε νόμο όμως. Περνάει ο χρόνος, δεν γίνεται. Ναι, αλλά... Και βρίσκουμε άλλο, ναι, θα αλλά γίνει. Αλλά λέει σήμερα. Λέω εγώ τώρα. Ένα λεπτό. Είδηση. Κάτσε να τελειώσω την απάντηση. Δεν είμαι να σε βοηθήσω. Λέει η Καθημερινή. Δεν θέλω βοήθεια. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί ξεκλειδώνουν όλη τη δόση. Δηλαδή σου λέει, ξεκινήστε πληστηριασμός για να πάρετε τη δόση. Μα έτσι είναι το πράγμα τώρα. Αυτός είναι ένας τρόπος ανάγνωσης. Γιατί η νομοθέτηση ξεκλειδώνει ολόκληρη τη δόση, η οποία είναι 4,5 δισεκατομμύρια. Αλλά, ναι, εγώ λέω. Ελάτε. Ελάτε για να έχουμε έτσι. Προηγούμενα, ναι. Ότι κάθε φορά υπάρχει μια προφητεία, μια πρόβλεψη, ναι, η οποία δεν γίνεται πραγματικότητα. Όχι, υπάρχει νόμος. Εδώ ένα υπάρχει λεπτό. Ο νόμος Κατσέλη, ναι, και με τις βελτιώσεις που έχει κάνει ο Γιώργος Σταθάκης, ο οποίος προστατεύει το 70% με 150 προϋποθέσεις. Όχι, προϋποθέσεις δεν είναι 153 είναι οι σκληρότατες. Και ξέρετε πόσοι άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν πρώτη κατοικία η οποία αξίζει πάνω από 180 έως 280.000. Πόσοι? Ωραία, φέρε ένα νόμο αύριο το πρωί, λοιπόν, στη Βουλή, λέω, που να λοιπόν, λέει όσοι είναι κάτω, όχι, από 280.000 δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Η συζήτηση, αυτός ο νόμος υπάρχει και ακολουθείται μια δικαστική φέρε διαδικασία. Φέρε το ξανά, για να πεις στους δανειστές. Γιατί να το φέρω ξανά? Εγώ στηρίζω τον Έλληνα. Έχετε δει, αυτό θα μου θύμιζε. Γιατί κακό θα την ήταν? Την ανανέωση των όρκων στο γάμο. Γιατί κακό είναι? Λέω, εσείς λέτε κάθε μέρα αυτή η κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση. Ήταν δίκαιο, λοιπόν, και έγινε πράξη. Λέω, δεν είναι κακό, κύριε Μίτσα. Το εξής πάρα πολύ απλό πράγμα. Ότι στο 70% και πλέον της πρώτης κατοικίας αυτή προστατεύεται. Και μακάρι. Όχι μακάρι. Και μακάρι. Αυτό αποδεικνύεται και από τα νούμερα. Και από το αν γίνονται πληστηριασμοί. Αν δεν γίνονται. Τώρα κάνουμε μια συζήτηση για τους ηλεκτρονικούς. Λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε. Όποιος θέλει να είμαστε ξεκάθαροι στο διηνεκές. Ναι. Έτσι. Ναι. Να βγάζουν λεφτά τα κοράκια των πληστηριασμών. Γιατί εδώ είμαστε, σε αυτή τη χώρα λειτουργούμε. Ναι. Ναι. Και μιλάω για το διηνεκές. Ελάτε. Έτσι. Ας υποστηρίζει άλλους τρόπους. Το ξέρετε αυτός ότι υπάρχουν και δεν πληρώνει, άνθρωποι, να το πάρετε. Πάμε τώρα στους ανθρώπους που δεν έχουν λεφτά και δεν πληρώνουν. Και αυτούς που έχουν και δεν πληρώνουν. Αυτοί πρέπει. Αυτούς τέλειωσέ τους. Αυτοί που δεν έχουν λεφτά και δεν πληρώνουν εξ αυτού του λόγου, γιατί έχουν υποστεί άνθρωποι, αυτοί πρέπει και να προστατευτούν. Έτσι, αυτό, μπράβο, είναι το βασικό. Αυτό ζήτημα είναι το πιο σημαντικό και κάντε το. Πάμε τώρα. Τι γίνεται με τους Τούρκους? Λέει, οι Τούρκοι γκριζάρουν 23 νησιά. Κάθε εβδομάδα βγαίνει αυτός ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, κύριε Βίτσα, στην Τουρκία. Ό,τι τούρθει. Και αυτό με τα ίμια προχθές ήταν δύσκολο, έτσι. Ήταν χάρη στην ψυχραιμία του Έλληνα. Σας λέω το εξής. Χάρη σε την ψυχραιμία και την εκπαίδευση, έτσι, η οποία ξεκινάει από τη στρατιωτική ηγεσία και φτάνει στον κυβερνήτη και φτάνει και στο τελευταίο. Τους έχετε δώσει ειδικές εντολές. Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά τι να κάνουν. Σωστό. Και έχουν και την εκπαίδευση και την ψυχραιμία να εκτελούν την αποστολή τους. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Η Τουρκία κάνει μια πολιτική για τους δικούς της και κατά κύριο λόγο και διεθνείς και εσωτερικούς λόγους. Για μας είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο δεν υπάρχουν. Σαφής. Over, πώς να το πω, πύριο, το έχετε τελεία. Σωστό. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν κινδυνεύουν ούτε από ρητορικές αναφορές κτλ. Τρίτο, σας λέω εγώ δεν είμαι από εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι συχνά βγάζουν κραυγές πολεμικού κλίματος. Ποιον εννοείται? Εμείς, ακούω και τον κύριο Τζαβούσογλου, ακούω και τον οποιονδήποτε, αλλά ακούω και μερικές φορές. Δεν εννοείται τον κύριο Καμένο προφανώς, έτσι. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, έχει δείξει και την ψυχραιμία του και την αποφασιστικότητά του. Θα κρατήσουμε εμείς τέλος. Κάνουμε τη δουλειά μας, ναι, την κάνουμε με ψυχραιμία, γνώση και αποφασιστικότητα. Αυτό είναι καθαρό, προτιμάμε το διάλογο, προτιμάμε την ειρήνη, όχι όμως σαφής διάλογο πάνω σε ζητήματα σαφής που έχουν λυθεί. Και για μας δεν συζητιόνται. Ερώτημα. Στο θέμα των Σκοπίων θα πάτε μαζί με τον κύριο Καμένο μέχρι τέλους? Εγώ λέω ότι στο θέμα των Σκοπίων, ναι, θα πρέπει να πάμε μαζί όσο δυνατόν μεγαλύτερη ροκομμάτι του πρώτα και κυρία του ελληνικού λαού και σαφώς
θα είναι κυβερνητική η θέση η οποία θα εκφραστεί και κατά τις διαπραγματεύσεις. Θα πάτε σε νέα θέση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ σε ό,τι αφορά το θέμα των Σκοπίων, διότι υπάρχει η δήλωση του κυρίου Καμένου, άποψή του είναι σεβαστή κλπ. Και λοιπά. Εγώ, τα πάντα είναι σεβαστή. Σε αυτά, είμαστε, πώς να το πει κανένας, κάθε άποψη είναι σεβαστή. Εγώ είπα και θέλω να επιμείνω στο εξής πράγμα. Η λύση βρίσκεται πάνω σε τρία επίπεδα. Σύνθετη ονομασία, έναντι όλων και χωρίς διαδικασίες αλυτρωτισμών στα Βαλκάνια και σε όλο τον κόσμο. Εκεί είναι, αυτή είναι όχι απλώς αυτό που εμείς προτείνουμε, κατά τη γνώμη μου, και η εθνική θέση. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα αρχίζουμε και λέμε, χωρίς αυτή τη λέξη, πιάνουμε μια συζήτηση η οποία είναι καλή για τα δημοσιογραφικά πάνελ. Καλή, αν θέλετε. Ναι, το έχει εκφράσει ο συνεταίρος σας. Ένα όταν λεπτό. Λέω για τα δημοσιογραφικά πάνελ, δεν εννοώ, δεν ρίχνω ευθύνη στους δημοσιογράφους. Ο Καμένος, ο Πάνος, έχει ξεκάθαρη θέση. Λέει 1, 2, 3. Είναι τέλος. Το ζήτημα. Ναι, και η κυβέρνηση θα έχει και ξεκάθαρη θέση. Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκάθαρη θέση. Αυτό που είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ότι εκτός από το όνομα υπάρχει και άλλο που είναι δύσκολο, τι εννοούσε στην ομιλία του? Εγώ σας λέω ότι υπάρχουν, ναι, ζητήματα τα οποία αφορούν και να σας πω απόψεις τις οποίες έχουν συζητηθεί. Γιατί ξέρετε, τα ζητήματα τα αλυτρωτικά, ναι, τα οποία έχουν και ένα οικονομικό υποβαθρό, ναι, δηλαδή στα Βαλκάνια έχουν συμβεί διάφορα πράγματα, ναι, υπάρχουν ποιανού είναι τα οικόπεδα, τι άλλες μπορούν, μάλιστα, να εγερθούν, ναι, 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 κτλ. Ναι. Για παράδειγμα, το ζήτημα να λες ότι εγώ έχω μια γλώσσα που η δική μου η άποψη είναι ότι είναι διάλεκτος και δεν είναι οριοθετημένη γλώσσα, ναι, και από εκεί να πας να δημιουργείς ένα δίθεν έθνος το οποίο υπάρχει από εδώ και από εκεί και τα λοιπά, αυτά πρέπει να λυθούν. Να υπάρχει παγιοποίηση και σεβασμός των συνόρων έναντι όλων. Και μην ξεχνάτε ότι τα Σκόπια είναι ένα κράτος το οποίο ήταν μια ομοσπονδία προηγούμενη, ένα κομμάτι της πρώην Ιουγκοσλαβίας πριν από 23 χρόνια, όπου δέχεται πιέσεις και από μια σειρά άλλα κράτη. Δηλαδή είναι ασταθές. Όμορα, σωστό. Τώρα, ξαναρωτώ, θα πάτε σε κοινή γραμμή ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ για το θέμα των Σκοπίων? Θα τελειώσετε το θέμα δηλαδή μαζί? Εγώ σας λέω θα πάτε στη Βουλή και θα πείτε, θα είναι παιδιά, μια γραμμή κυβερνητική. Αυτό εδώ είναι. Θα πάτε με ενιαία γραμμή και οι αυτό, δύο. Αυτό να ρωτήσετε, αν θέλετε, το κάθε μέρος της συγκυβέρνησης. Ένα λεπτό, είσαι δίπλα με τον Καμένο 24 ώρες το 24ωρο. Εγώ λέω. Με τον Πάνο τον Καμένο και με ρωτάς, θα ρωτήσω. Ξέρω τι λέει ο Πάνος ο Καμένος. Μπλέκουμε άλλα από πράγματα. Από χρόνια τις θέσεις. Λέει, δεν θέλω τον όρο Μακεδονία. Είμαστε με τον Πάνο και συνεργαζόμαστε 1000% για ζητήματα άμυνας και για ζητήματα, αν θέλετε, του Υπουργείου της Εθνικής Άμυνας. Έτσι, δεν κάνουμε συζητήσεις, κάνουμε για όλα. Αλλά δεν κάνουμε διαπραγματεύσεις επί των θέσεων. Δεν μου απαντήσατε για την κοινή γραμμή. Λέω λοιπόν, η γραμμή θα είναι της κυβέρνησης. Μένει επί της γραμμής της κυβέρνησης και η κυβέρνηση παίρνει τις αποφάσεις της με συγκεκριμένους τρόπους, όπως εμείς έχουμε αποφασίσει. Μάλιστα. Και εκφράζεται η κυβερνητική γραμμή από τον Πρωθυπουργό, πρώτα και κύρια, και από τους αρμόδιους υπουργούς. Άρα και από τον κύριο Καμένο, έτσι. Λέω, όλοι μαζί, αυτό εννοείται. Αρμόδιους υπουργούς. Ο αρμόδιος υπουργός είναι ο υπουργός εξωτερικών. Ναι. Έτσι. Ο Αμήνης δεν έχει λόγο σε αυτό που είναι συγκυβερνήτης και σου κρατάει και την πλειοψηφία στη Βουλή. Και ο Αμήνης έχει λόγο σε αυτό. Δεν έχει ποτέ ρόλο που κρατάει την κυβέρνηση. Και ο αναπληρωτής Αμήνης έχει λόγο σε αυτό. Δεν είναι ο ίδιος. Και ο πολιτισμού έχει λόγο. Ένα λεπτό τώρα, όταν κάθεται και χαιρετιάται ο Τσίπρας με τον Καμένο και πάνε μαζί. Μια χαρά. Αυτό θέλω να πω. Μια χαρά. Δεν είναι στην ίδια μοίρα ο Καμένος με όλους τους υπόλοιπους υπουργούς. Μα δεν υποτιμώ. Συγκυβερνάει με τον Τσίπρα. Μα δεν υποτιμώ το ρόλο του Πάνου στο κυβέρνηση. Ίσα τον υπερτιμώ. Είναι συγκυβερνήτης. Και συγχρόνως, ναι, λέω ότι ανήκει σε ένα άλλο κόμμα. Αυτό το άλλο κόμμα διατυπώνει τις θέσεις τους. Θα τις πάρουμε υπόψη μας τα πάντα. Ναι. Αλλά η απόφαση θα είναι η απόφαση της κυβέρνησης. Και ξανά επαναλαμβάνω, ναι, τρίτη φορά την εγκομίζω, ότι αυτή η απόφαση θα κινείται στην εθνική γραμμή, σύνθετη ονομασία έναντι όλων χωρίς αλυτρωτισμούς. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε γκάλοπ. Το ένα είναι 10,5, το άλλο είναι 5,6 τελικά. Αυτά τα γκάλοπ τι αντιπροσωπεύουν για σας, κύριε Βίτσα? Πάντα κάνουμε κουβέντες ζωηρές μαζί και το ξέρετε. Αντιπροσωπεύουν την εικόνα της στιγμής. Στον γκάλοπ στο οποίο αναφέρεστε υπάρχει ένα κομμάτι
ακόμα το οποίο στέκεται και παρακολουθεί. Εγώ θα έλεγα να συμμετέχει κιόλας και ιδιαίτερα στο οικονομικό και δημοκρατικό γίγνεσθε της χώρας. Και αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι ακόμα και στις ίδιες εταιρείες αυτό που ονομάζουν ψαλίδα συνεχώς κλείνει, γιατί ακριβώς φαίνεται πλέον και η προσπάθεια και η βελτίωση. Και εχθές στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός της χώρας όρισε, θα έλεγε κανένας, περιέγραψε με μεγάλη σαφήνεια τον οδικό χάρτη με τον οποίο πηγαίνουμε μέχρι τον Αύγουστο του 2018, αλλά και την ανάγκη του τι πρέπει να κάνουμε μετά. Ξέρετε κάτι, όταν λέμε ότι η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος, διακομιστικός κόμβος, να αυξηθεί η εγχώρια παραγωγή με εξαγωγικό ενδιαφέρον, να λυθούν βασικά προβλήματα του κοινωνικού κράτους, εκτός από αυτή την περιγραφή πρέπει να προχωρήσουμε και σε πολύ συγκεκριμένο πια προγραμματικό σχεδιασμό και να αρχίσουμε να λύνουμε και ένα-ένα επιπλέον ζητήματα. Λοιπόν, όπως τα οικονομικά των Ελλήνων, γιατί μπροστά μας, αγαπητέ κύριε Βίτσα, έχουμε τον Όλυμπο. 18% μείωση συντάξεων το 19, ψηφισμένος το όμως, και μείωση αφορολογήτου. Πάω στα στρατόπεδα που είναι μεγάλο θέμα. Τι γίνεται εκεί με όλο αυτό, όλη αυτή την εξέλιξη που θα καταργηθούν μέσα, τα κέντρα. Μέσα σε αυτό, εγώ μπορώ να σας πω το εξής καταρχήν. Αυτά που έχουν ψηφιστεί, θα σας θυμίσω ότι ακολουθούνται από μέτρα που, θετικά που έχουν ψηφιστεί, που ισομοιράζουν ή αν θέλετε αντιδρούν και λύνουν το βάρος. Αυτό το λέω γιατί αυτή η θεωρία των εισοδημάτων μέτρων, το οποίο εμείς πετύχαμε, θα αρχίσει από το 2019 να λειτουργεί. Πάμε τώρα. Πάμε στα στρατόπεδα. Αυτή τη στιγμή είναι κάποια στρατόπεδα γίνεται, που... Ναι. Γίνεται... Όχι. Και δεν είναι ακριβή ακόμα για αυτά που γράφονται στις εφημερίδες. Αυτή δηλαδή τη στιγμή κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αναδιοργάνωσης των ενόπλων δυνάμεων. Ναι. Μέσα στην αναδιοργάνωση είναι και η αλλαγή του τρόπου ένταξης σε ένοπλες δυνάμεις, των κληρωτών δηλαδή. Την εβδομάδα που έρχεται ή τις μέρες που έρχονται θα υπάρχει οριστική απόφαση μετά από ένα έτος. Κάποιοι εμφανίζονται από ένα έτος συζήτησης, κάποιοι εμφανίζονται ότι τώρα το μάθανε. Εγώ θα τους προέτρεπα να κοιτάξουν με έναρξη μια συνέντευξη που είχε δώσει τότε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Πάνος ο Καμένος, για αυτά τα ζητήματα. Ο στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο το δυναμικό μας, αλλά και το έμψυχο εννοώ δυναμικό μας, αλλά και τα οπλικά μας συστήματα, να δυναμώσουμε στα νησιά, στον Εύρο και στις παραμεθόριες περιοχές την παρουσία των ενόπλων δυνάμεων και να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή λειτουργικότητα. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, επειδή θα υπάρχει και κάποια ανησυχία σε σχέση με τοπικές κοινωνίες... Εκεί τι λέτε? Εμείς έχουμε ξεκάθαρο και γι' αυτό το λόγο έχει προχωρήσει αυτή η μελέτη, ότι κάνοντας κάτι δημιουργούμε και ισοδύναμο για την τοπική κοινωνία. Στην Καλαμάτα, για παράδειγμα, που θα πάρετε το στρατόπεδο, τι θα φτιάξετε? Εγώ θα λέω το εξής. Ότι στην Καλαμάτα ο σχεδιασμός μας, αυτό που υπάρχει στο σχεδιασμό μας, είναι η αεροπορική βάση της Καλαμάτας να γίνει διεθνές κέντρο προπόνηση, training. Βρίσκεται τρόπος δηλαδή άλλος. Λοιπόν. Άρα η Καλαμάτα νομίζω ότι θα ευνοηθεί, όπως θα ευνοηθεί και ο Βόλος, όπως θα ευνοηθούν και μια μακάρι, σειρά άλλες περιοχές. Και όπου αλλά ο στόχος με ιδιώτες, μας, με ιδιώτες θα το κάνετε ή μόνοι σας, ή με το δημόσιο, ή το δημόσιο με, μόνο με ιδιώτες. Θα το πάρουν ιδιώτες το κομμάτι αυτό ή θα το... Μαζί με ιδιώτες θα τα αναπτύξετε. Ποιο πράγμα να πάρουμε είναι δηλαδή, ιδιώτες. Εκεί που λέτε τώρα το αεροδρόμιο. Την εκπαίδευση των πιλότων θα την πάρουν οι ιδιώτες. Ενώ, θέλω να πω το εξής. Θα το κάνετε ιδιωτική αερολέσκη, τι θα το κάνετε εκεί, αυτό θέλω να πω. Όχι, εδώ μιλάμε ότι θα γίνει ένα διεθνές κέντρο εκπαίδευσης και λειτουργίας για τα μαχητικά αεροσκάφη. Θα είναι δικό μας. Αλλάζεται δηλαδή εγώ τον τρόπο χρήσης, αυτό θέλετε να μου πείτε. Εσείς με βάζετε σε ένα άλλο ζήτημα, ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή μια σειρά εκτάσεις
των ενόπλων δυνάμεων. Ναι. Άλλες από αυτές αξιοποιούνται από ενόπλες δυνάμεις. Και άλλες από ιδιώτες. Άλλες παραχωρούνται με συγκεκριμένους όρους σε θεσμούς της αυτοδιοίκησης κλπ. Και άλλες βγαίνουν σε διαγωνισμό ώστε να αξιοποιηθούν και από ιδιωτικό κεφάλαιο. Άρα λοιπόν έχουμε ένα τρίπτυχο εδώ. Κύριε Βίτσα, σας ευχαριστώ θερμά για τα όσα μας είπατε. Υποθέτω ότι θα μπείτε στη Βουλή με κοινή θέση στο Σκοπιανό όποτε γίνει αυτό και δεν ξέρω πότε, με κοινή θέση για να ενημερωθούν και τα κόμματα, έτσι. Τα κόμματα θα ενημερωθούν. Εγώ ξεκάθαρισα το εξής, ότι θα επιδιωχθεί η μέγιστη δυνατή συνένεση. Πάνω σε τι είναι το ερώτημα, το να προσπαθείς κάθε φορά να λες, να πετάγεσαι και να λες θέλω να ενημερωθώ, θέλω να ενημερωθώ τη στιγμή που τα γράφουν όλοι. Όλα δεν έχει παρά μόνο αντιπολιτιστικό χαρακτήρα. Ωραία, πάντως στο χωριό μου λένε την ύφη για να την παντρευτείς πρέπει να τη δεις. Για να γίνει αποδοχή του σχεδίου σας, πρέπει τα κόμματα. Ζητήθηκε ποτέ από κανέναν να παντρευτεί κανέναν χωρίς να δει την ύφη. Για να πούνε τα κόμματα ναι, τώρα, πρέπει να πάτε με σχέδιο. Άμα λοιπόν, ο άλλος πάρει την ύφη σε γουρούνι στο σακί που λένε στο δικό μου το ποιο χωριό είναι, ποιο? Το Πέρκο, ο Ορεινής Ναυπακτίας. Ορεινή, και εγώ από τη Σάμμο. Λέω ότι αν το κάνει. Τη Σάμμο και τα νου σας, έτσι. Τη Σάμμο και το νου σας. Νομίζω ότι ξέρει ότι η Σάμμος είναι από τις πρώτες μας φροντίδες. Αν σας έλεγε ο Τσίπρας μπείτε σε ένα πούλμαν και πάμε Θεσσαλονίκη αύριο, τι θα κάνατε στο ΣΥΡΙΖΑ? Καταρχήν δεν πρόκειται να μου το πει ο Τσίπρας και δεύτερο δεν θα μπαίνα στο πούλμαν.